Ταξίδι μας όμως το κάνουμε στις Κυκλάδες σήμερα. Είχαμε πάει στην Τίνο, τώρα επιστρέφουμε στην Πάρο, την αγαπημένη που τη βλέπουμε και απέναντι, και στον κύριο Μάρκο Κοβέο, που είναι ο δήμαρχος του νησιού. Διαβάσαμε και μια συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα ο κύριος Κοβέος εδώ στην Κυκλαδική. Είναι πολλά τα ζητήματα που τρέχουν και κρατήσαμε ουσιαστικά και το θέμα των ανεμογεννητριών και της ηλεκτρικής ενέργειας, που γίνεται πολλής λόγος για το ενεργειακό, αλλά εμείς έχουμε και τους δικούς μας λόγους να ξέρουμε ότι κάτι που θα μας καταστρέψει και η καταστροφή θα είναι μη αναστρέψιμη, θα εμποδίσει πολλά και άλλα πράγματα που συμβαίνουν στα νησιά μας. Το έχουμε συζητήσει και με την Τίνο αυτά, τα έχουμε συζητήσει με πολλά νησιά και πολλούς ανθρώπους από τα νησιά και όχι μόνο, και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουμε τον τουρισμό, έχουμε πολλά ζητήματα. Είχαμε πολύ κόσμο το καλοκαίρι, δημιουργήθηκαν αρκετά προβλήματα και σε εμάς εδώ στην Άξο αλλά και στην Πάρο απέναντι. Μια έτσι λοιπόν μικρή κουβέντα, ένα πέρασμα εφόλης της ύλης και στο τι έγινε και στο τι μέλη γενέστε εδώ με τον κύριο Κοβέ, που μας περιμένει υπομονετικά στην τηλεφωνική του γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Κοβέ. Καλό μεσημέρι από την Πάρο που είναι δίπλα, όχι απέναντι. Ναι, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Εμείς το λέμε με το πώς το βλέπουμε οπτικά. Φυσικά και είμαστε δίπλα, είμαστε παροναξία. Άλλωστε, πώς θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Λοιπόν, να αρχίσουμε από τα πιο έτσι ευχάριστα, που ήταν πώς πέρασε το καλοκαίρι στο νησί και πώς ακριβώς πήγαν τα πράγματα τουριστικά. Διαβάζαμε ωραία πράγματα. Πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Ήταν ένα από τα ιδιαίτερα καλοκαίρια με όλα τα δύσκολα που περάσαμε, γιατί είμαστε στο μέσον μιας πανδημίας, δυστυχώς είμαστε στο μέσον ακόμα μιας πανδημίας, αλλά τουριστικά πήγαν πάρα πολύ καλά, η οικονομία του νησιού ανέβηκε αρκετά, γιατί έχουμε και ανοικοδόμηση αρκετή στο νησί μας. Που... Σε βαθμό που ανησυχεί ιδιαίτερος πολλούς και τη σχολιάζουν μάλλον αρνητικά. Γι' αυτό θα πάω εκεί, στο βαθμό mm-hmm. που ανησυχεί και έχουν δίκιο να ανησυχούν, αλλά εμείς από το 2012 έχουμε ένα γενικό πολεοδομικό σχέδιο, το οποίο προστατεύει, έχουμε ξεχωριστά φεκ προστασίας, δεν είμαστε σαν, αλλά παραδείγματος χάρη να σας πω, στην Άξο και στα άλλα και Κλαδονίσια υπάρχει άρτιο και οικοδομήσιμο το 4 στρέμματα, εμάς mm-hmm. είναι 8. Υπάρχουν περιοχές φυσικού κάλους ήδη χαρακτηρισμένη γη ως γεωργική, υπάρχουν δηλαδή κόπεδα 30, 40, 50 στρεμμάτων που είναι σε αυτή τη γη, στην γεωργική, που χτίζει μόνο 100 τετραγωνικά αυτό το οικόπεδο χωρίς υπόγειο. Στα 30, στα 40 στρέμματα. Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων το νησί αυτό, γιατί υπάρχουν νομοθετήματα, προστατεύεται εκ των πραγμάτων. Mm-hmm. Και βέβαια κάποιος τρέχει και μεριμνά στο να εφαρμόζεται ο νόμος, γιατί δυστυχώς δεν εφαρμόζεται παντού. Όταν βγει η άδεια από την πολεοδομία, σημαίνει ότι έχουν κοιταχτεί αυτοί οι όροι, αν ένα οικόπεδο είναι άρτιο ή μη. Ξέρετε γιατί το λέω, γιατί διάβαζα το πρωί για παράδειγμα για το θέμα της δόμησης που υπάρχει κοντά στην Αιγιαλίτιδα ζώνη, mm-hmm. ότι ουσιαστικά είχαμε ένα θέμα αναστολής του να γκρεμίσουν πράγματα που είναι πάνω στον Αιγιαλό, το οποίο μάλλον θα πάρει πάλι παράταση και πολλοί φοβούνται ότι τελικά θα μπούμε σε μια διαδικασία νομιμοποίησης των συγκεκριμένων αυθαίρετων κατασκευών πάνω στην Αιγιαλίτιδα ζώνη με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ανάλογα την περίπτωση, mm-hmm. πιστεύω ότι πρέπει να είναι, γιατί δεν νομιμοποιούνται σε περιοχές Natura, σε δασικά κτλ. Σε αρχαιολογικούς χώρους δεν νομιμοποιούνται, όποιο αυθαίρετο και να υπάρχει. Γιατί μιλάμε για Αιγιαλό εδώ, που ο Αιγιαλός έχει άλλη φύση. Ο Αιγιαλός, ανάλογα ποιος Αιγιαλός, είναι σπουδαίο να το δούμε και πρέπει να μην γίνονται πάνω στον Αιγιαλό χτίσματα. Οι παλιοί οικισμοί βέβαια είχαν χτιστεί επάνω στον Αιγιαλό. Οι παλιοί οικισμοί όμως ήταν γραφική, συγκεκριμένοι ακριβώς. Παραδοσιακή. Την απλότητα, δηλαδή το μικρό λευκό απέριτο σπιτάκι και όχι οι βίλες με τα μεγάλα παράθυρα και τα λοιπά που αλλοιώνουν κατά πολύ το περιβάλλον. Ακριβώς, περιφράξεις, πισίνες και όλα τα συναφή που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και απαγορεύουν στον οποιοδήποτε πολίτη να περάσει να κάνει τον μπάνιο του, να βγει στην παραλία, που η παραλία δεν ανήκει στους Δήμους, ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών και είναι εξαδιαιρέτου όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Ναι, και μάλιστα η πρόσβαση σε αυτή πρέπει να είναι ανεμπόδιστη για όλους μας. Και έχουμε όλοι δικαίωμα να βρισκόμαστε εκεί, όσες ομπρέλες και να μπουν, όσα τραπεζάκια και αν είναι στο σημείο αυτό, γιατί το λέω, προκάλεσε και αυτό. Η νομοθεσία το ορίζει. Mm-hmm. Η αστυνόμευση δεν μπορεί να γίνει για διάφορους λόγους, δηλαδή για αδυναμία υποστελέχωσης, που τώρα και ο αστυνομικός ή ο λιμενικός ή ο δημοτικός αστυνομικός εκ των πραγμάτων στη φωτιά του καλοκαιριού δεν μπορεί. Άρα αυτό που ζητάμε εμείς λοιπόν είναι να υπάρχει στελέχωση των αστυνομικών τμήματων
χωρίς υπερβολές να ελέγχουν και να προστατεύουν αυτά που πρέπει να προστατευτούν. Είχαμε θέματα και με την κυκλοφορία οχημάτων, μιας και μας ήρθαν από ό,τι φαίνεται περισσότερα, ίσως και λόγω κορονοϊού. Ο καθής επέλεξε να πάρει το δικό του μέσο ή να νοικιάσει τέλος πάντων όπου φτάσει, για να μην υπάρχει πολυκοσμία μέσα στα μάξη και να μην χρησιμοποιήσει ενδεχομένως κτέλη δημοτική συγκοινωνία. Είχατε κι εσείς παρόμοιο πρόβλημα, όπως πρόβλημα και με τα σκουπίδια, από ό,τι διάβαζα, και εμείς εδώ το ίδιο βέβαια. Σκουπίδια, να σας πω κάτι, το έχουμε λύσει κατά πολύ το θέμα. Δηλαδή πριν την προηγούμενη τις προηγούμενες τετραετίες ο όγκος των σκουπιδιών ήταν τεράστιος και είχαμε σοβαρά προβλήματα, απευθυνθήκαμε και σε εργολαβίες, εμείς έχουμε ένα μεικτό σύστημα αποκομιδής των απορριμμάτων, έχουμε δηλαδή εργολαβίες εκεί που δεν μπορούμε και εκεί που έχουμε εργολαβία να μαζεύει τα απορρίμματα μέχρι τις 3 η ώρα τη νύχτα από τους μεγάλους οικισμούς Παρκιά και Νάουσα, που είναι σπουδαίο γιατί τα μαγαζιά τα νυχτερινά βγάζουν τη νύχτα και με αποτέλεσμα μέχρι το πρωί ήταν κακή η θέα και η δυσοσμία. Οπότε αυτό το λύσαμε, αγοράσαμε από καινούργια απορριμματοφόρα της Κούτας, αγοράζουμε ξανά άλλα 2, έχουμε φτάσει δηλαδή περίπου στον αριθμό 7 απορριμματοφόρα, άλλα φορτηγά με αρπάγιο ώστε να μαζεύουμε κλαδιά κτλ. Μεθαύριο έρχεται το τρίτο GCB που παίρνουμε, δηλαδή βελτιωνόμαστε κατά πολύ. Ενώ είχαμε αύξηση των απορριμμάτων περίπου στα 25%, αγοράσαμε καινούριους κάδους, κάναμε μια επανατοποθέτηση και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να κάνουμε επανατοποθέτηση των κάδων με GIS, με γεωγραφικά δεδομένα δηλαδή, και με στίγμα, ώστε να ξέρουμε πού και τι. Προχωράμε στην αγορά που θέλει μια διαδικασία, δηλαδή με κανένα ταχαμαύριο, υπογειοποιημένων κοντέινερ, όχι κάδων, γιατί οι κάδοι είναι 1200 κυβικά, δεν θα χωρούν τα απορρίμματα στα σημεία που παίρνουν 2 και 2,5 τόνους. Οπότε προχωράμε στην αγορά υπογειοποιημένων containers που έχουν 10 τόνους. Οπότε σημαίνει και δρομολόγια κερδίζουμε και τα απορρίμματα δεν είναι πάνω. Συν τις συνεργασίες με οικολογικές οργανώσεις όπως Nigeria Breathe, το Clean Blue Paros που είμαστε εμείς με τη WWF και τη VAT, ώστε να έχουμε νησί χωρίς πλαστικά. Είχαμε φιλοξενήσει την υπεύθυνη του προγράμματος εδώ το καλοκαίρι στην εκπομπή, οπότε έχουμε μάθει όλες τις λεπτομέρειες. Ωραία, σύν ότι το Regenerative Beach που μαζεύουμε τα απορρίμματα της θάλασσας, δίκτυα και τα λοιπά, έτσι. Η απορία μου είναι η εξής, θα σας φανεί ίσως λίγο παιδική εντός εισαγωγικών, ωστόσο ξέρω γιατί ρωτάω, είναι το εξής. Αυτά όλα, όλες αυτές οι αγορές στις οποίες έχετε προχωρήσει, γίνονται οι διεισπόρες του Δήμου ή είσαστε σε πρόγραμμα? Οι διεισπόρες εκτός τα κοντέινερ προσπαθούμε να τα πάρουμε από το Αντώνη Στρίτσης. Οπότε τρέχουν και προγράμματα, χρηματοδοτικά εργαλεία δηλαδή. Αυτά τα άλλα, λόγω ότι δεν μπορούσαμε να περιμένουμε, το πρόβλημα έτρεχε, τα αγοράσαμε εξιδίων πόρων. Ένα άλλο θέμα τώρα που προκύπτει και είναι από τα ζητήματα που μας απασχόλησαν εδώ και στα νησιά είναι το θέμα των, πάμε στην παιδεία δηλαδή, για την σύμπτυξη αυτών των τμήματων που έχει ξεκινήσει το Υπουργείο Παιδείας και είχατε και εσείς θέμα, υπήρξε και μια διαμαρτυρία, νομίζω είχατε λάβει και εσείς θέση ως Δήμος για το συγκεκριμένο θέμα. Πού βρισκόμαστε όσον αφορά αυτό το κομμάτι, άλλαξε εμείς κάτι? Είμαστε ξεκάθαροι ως Δήμος, ως Δημοτική Αρχή, στηρίζουμε την νέα γενιά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είμαστε κατά τη σύμπτυξη των τμήματων και μάλιστα όταν κάποιες φορές είναι και ανούσια και χωρίς να κερδίσει κάτι. Εκεί λοιπόν συμπαρασταθήκαμε στους γονείς και στους κηδεμόνες και στα παιδιά και στους εκπαιδευτική κοινότητα ότι θέλουμε πρώτον μόνιμους καθηγητές. Δεύτερον, μόνιμες καθαρίστριες και οι καθαριστές στα σχολεία. Δεν μπορείς κάθε 8 μήνες να αλλάζεις. Οι ανάγκες είναι πάγιες. Τα σχολεία έχουν αυξάνονται, οι ανάγκες τους δεν μειώνονται. Οπότε μόνιμοι καθαριστές. Δεν θα κάνουμε κάθε χρόνο την ίδια διαδικασία. Οπότε εκπαιδευτικό προσωπικό, καθαριότητα και από εκεί πέρα. Οι αίθουσες αυτές να υπάρχουν, να μην συνοστίζονται τα παιδιά σε μικρές αίθουσες, ώστε να τηρούμε στο μέσο της πανδημίας τις αποστάσεις και τα υγειονομικά μέτρα. Όπως είπατε και εσείς πριν, ότι πρέπει όλοι να εμβολιαστούμε, να τηρούμε τα μέτρα, πάνε να προσέξουμε, πρέπει να δούμε το αύριο υγιής, όχι το αύριο με παρατράγουδα. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια και μακάρι να μπορούσε να γίνει συνείδηση σε πολλούς για να καταλάβουν τι σημαίνει και για τον εαυτό τους και για τον κοινωνικό περίγυρο και τους αγαπημένους τους ανθρώπους το να εμβολιαστεί κανείς. Είναι μια μεγάλη κουβέντα για το πώς ξεκίνησε το θέμα του εμβολιασμού και πώς καταλήγει. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ωστόσο, έχουμε και κάποιες άλλες καταστάσεις να αντιμετωπίσουμε εδώ στα νησιά. Από όσο είχα δει, τουλάχιστον ακυρώθηκε βέβαια η κοινή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου
με την περιφέρεια των Δήμων, ναι, όπου το θέμα θα ήταν ομοιωμένο συντελεστή του ΦΠΑ και το θέμα των ανεμογεννητριών. Νομίζω ήσασταν και εισηγητή, αν δεν κάνω λάθο, ναι, αν θυμάμαι καλά. Ακυρώθηκε λόγω του θανάτου τη Φόβη Γεννηματά και λογικό είναι. Έχουμε εικόνα πότε θα ξαναγίνει και να πούμε και μερικά και πράγματα. Δεν έχει. Εγώ είμαι ο Δήμαρχος εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων κατά των ανεμογεννητριών. Έχουμε σοβαρό το θέμα όσον αφορά τις Κυκλάδες και τα νησάκια τα δικά μας, τα οποία δεν μπορούν να αντέξουν αυτά τα μεγαθύρια πάνω στη σάρκα των πολύτιμων λίθων που είναι τα νησάκια μας. Όπως το είπατε, πολύτιμη λίθη. Έτσι ακριβώς. Αυτός είναι ένας ορισμός πολύ, πολύ ενδιαφέρον, θα έλεγα. Και είναι μια καταστροφή, μια αναστρέψιμη. Δηλαδή, μετά τι θα γίνει μετά από αυτό. Προσπαθούμε λοιπόν με αγώνα και τα τέσσερα νησιά των Κυκλάδων. Δηλαδή, Άνδρος, Τίνος, Πάρος, Νάξος. Mm-hmm. Αλλά και συνυπηκορούμε από τα άλλα νησιά να αγωνιστούμε να μην γίνουν οι Κυκλάδες εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχουν άλλοι χίλιοι δύο τρόποι που μπορούμε. Κάλιστα, να δούμε, δεν είμαστε κατά τον ΑΠΕ. Σαφέστατα θέλουμε και εμείς να συμβάλλουμε ως κοινωνίες κατά το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αλλά όχι να καταστρέψουμε κάτι για να υποτίθεται εντός αγωγών να κερδίσουμε. Γιατί αυτό που δεν έχει καταλάβει η κοινωνία είναι το εξής. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν σημαίνει ότι είναι και οικολογικές. Ναι. Είναι κάτι το διαφορετικό. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Λοιπόν, δεν είναι οικολογικές. Ιδιαίτερα οι ανεμογεννήτριες θα χρειάζονται μπαταρίες και σωρευτές τέτοιους ώστε να μπορέσουν να αποθηκεύσουν ενέργεια. Αυτά προσβάλλουν και επιβαρύνουν αρκετά το περιβάλλον. Συν η τεράστια όγκη μπετών, συν η διάνοιξη μεγάλων δρόμων που πολλές φορές περνούν δίπλα από περιοχές Natura ή αρχαιολογικούς χώρους. Και ανάμεσα θα έλεγα σε κάποιες περιπτώσεις, έτσι, φυσικού κάλους, περιοχές κλπ. Σαφέστατα. Άρα λοιπόν πρέπει να προστατεύσουμε ως κόρην οφθαλμού αυτά τα νησάκια που είπαμε είναι πολύτιμη λύση, γιατί οι Κυκλάδες δεν έχουν το πράσινο κτλ. Αλλά είναι πολύτιμη λύση. Όπως φοράει μια κυρία στο χέρι της, στο δαχτυλίδι της, που είναι πολύτιμος λίθος, έτσι είναι και αυτά τα νησάκια στον παγκόσμιο χάρτη. Θεωρείτε ότι έχει γίνει κατανοητό, έχετε κάνει κάποιες επαφές ως τοπική αυτοδιοίκηση με τα αρμόδια υπουργεία, με την κυβέρνηση? Έχουμε κάνει και παλαιότερα, γιατί ο Δήμος Πάρος, χωρείτε, 10 χρόνια με το αντικείμενο. Τώρα, με την βοήθεια της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, με σύγκριση δική μου, προσλάβαμε τον Μιχάλη τον Αγγελόπουλο, διακεκριμένο νομικό, ώστε να μπορεί να μας εκπροσωπήσει στο ευρωπαϊκό δικήγνεσθε, και να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε από την πηγή, από την Ευρώπη δηλαδή, αυτό το κομμάτι, για να καταλάβει και η Ευρώπη ότι είμαστε ιδιαίτεροι. Είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά είμαστε ιδιαίτεροι και δεν πρέπει να χαλάσουμε αυτό το ιδιαίτερο κάλος που έχουμε. Συνότι, όταν να υπάρχει μια ισονομία στην πολιτεία, όταν λες στον πολίτη, σε οποιοδήποτε, δεν θα χτίσεις πάνω από 10,5 μέτρα, γιατί πρέπει να προστατευτεί το περιβάλλον, γιατί λες τα παράθυρά σου να είναι έτσι, η στέγη σου να είναι έτσι, η πέργολά σου να είναι έτσι. Δεν μπορείς να χτίσεις στην κορφή με κλίση τάδε για να προστατεύσεις το περιβάλλον. Και από την άλλη μεριά σου λέει, εσύ θα χτίσεις τα 10,5 μέτρα, αλλά εγώ στα 120. Εσύ να το προστατεύσεις, αλλά εγώ μην πω τι. Ναι, γιατί είναι θέμα, υπάρχει αυτή, νομίζω είναι έολο αυτό το πράγμα και καλό θα ήταν να το αποδομήσετε κι εσείς ως, όχι εσείς μόνο προσωπικά, ενώ από τη θεσμική θέση που βρίσκονται οι Δήμοι που μας αφορά το ζήτημα των ανεμογεννητριών. Αυτό το ζήτημα ότι ουσιαστικά πρόκειται για μια επένδυση που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Είναι ένα τυράκι αυτό και μια παγίδα. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό, γιατί οι θέσεις εργασίας, οι οποίες θα προκύψουν, είναι τόσο λίγες. Αν τις φέρουμε σε αντιδιαστολή με τις θέσεις εργασίας που θα χάσουμε από το τουριστικό κομμάτι. Ακριβώς αυτό. Άρα λοιπόν η ζυγαριά σαφέστατα στις Κυκλάδες πέφτει υπέρ της τουριστικής βιώσιμης ανάπτυξης. Που είναι ουσιαστικά και το μοντέλο το οποίο πρέπει να ακολουθηθεί και από ό,τι βλέπω προωθείται στην Ευρώπη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εγώ δεν ξέρω σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε ακόμα στην Ελλάδα. Μάλλον πάμε να το ανακαλύψουμε σιγά σιγά. Γιατί αλλά να το ανακαλύψουμε συζητάτε γρήγορα πριν καταστρέψουμε και προσπαθούμε να. Η ταχύτητα ήταν ένα πρόβλημα πάντα στη χώρα μας, κύριε Κοβέ. Το ξέρετε καλύτερα από μένα, ασχολούμενος με την πολιτική και τα τοπικά. Το άλογο είναι πίσω από το κάρο πολύ. Ναι, είναι μερικές φορές που πραγματικά απορεί κανείς γιατί μας έρχεται κάτι στραβό τελείως από το εξωτερικό και το υιοθετούμε με τη μία, αλλά δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε την αμέσως επόμενη φάση που είναι η αλλαγή και η σωστή αλλαγή που γίνεται προκειμένου να σώσουμε οτιδήποτε αν σώζεται τελικά.
Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που έχουμε στη χώρα μας. Επομένως, περιμένουμε ουσιαστικά εσείς σαν Δήμος, είσαστε ταγμένοι, για να το πω έτσι, στο να πολεμήσετε αυτή τη διαδικασία, εξηγώντας γιατί ουσιαστικά είσαστε εναντίον, ότι δεν θα γίνει πάρος, όπως διάβαζα εδώ και στην Κυκλαδική τον τίτλο, ένα απέραντο εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι. Και είναι πολύ λογικό. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι στις επαφές που ενδεχομένως έχετε με τα κυβερνητικά κλιμάκια, για να το πω έτσι. Υπάρχει κατανόηση σε επαφές που έχετε κάνει αυτού του πράγματος, τι είναι τα νησιά, για ποιο λόγο? Κατανόηση υπάρχει. Λύση δεν βλέπω. Η λύση όμως είναι κάτι που προέρχεται από αυτούς που κατανοούν. Στο προσωπικό επίπεδο υπάρχει κατανόηση. Mm-hmm. Στο πολιτικό επίπεδο αναμένουμε. Μάλιστα. Οπότε είναι κάτι δηλαδή που περιμένουμε άμεσα τις εξελίξεις και είμαστε stand-by όλοι. Στην πραγματικότητα. Και να περάσει το άλογο μπροστά το κάρο και όχι να είμαστε από πίσω. Και να έχουμε καταστρέψει πράγματα που είναι, η καταστροφή μπορεί να είναι ανεπανόρθωτη. Ξέρετε, είναι πολύ οξύμορο αυτό το πράγμα να μιλάμε για τη βαριά βιομηχανία που είναι ο τουρισμός, όσο και αν έχουμε πολύ τις αντιρρήσεις γιατί είναι μόνο καλλιέργεια σε αυτή τη χώρα που μπορούσε να είναι και πολλά άλλα σύν το τουρισμό. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι μοιάζει να είναι κατανόητο ότι εμείς σηκώνουμε, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ πρόσφατα, ουσιαστικά ένα μεγάλο βάρος του αυτού του ΑΕΠ μέσα από αυτή τη βιομηχανία. Έτσι. Και ταυτόχρονα θέλουμε να τις βγάλουμε τα μάτια. Δεν το καταλαβαίνω. Έτσι είναι, γιατί υπάρχουν κάποιες διαφορετικές απόψεις, μην ξέροντας τι πάνε να κάνουν. Δηλαδή όταν έρχονται από κεντρικό επίπεδο, και δεν εννοώ μόνο εθνικό, ευρωπαϊκό, ή όταν κάποιοι θέλουν να τοποθετήσουν μηχανές πολύ καλές από τις περασμένες γενιάς. Mm-hmm. Γιατί σε λίγα χρόνια θα υπάρχουν καινούργιες μηχανές. Καλά, πάει κάπου το μυαλό μας κάθε φορά, η αλήθεια είναι. Δεν είναι ότι δεν θα το σκεφτούμε, ότι κάποιοι θέλουν να κάνουν μια συμφωνία συγκεκριμένη για να ξεφορτωθούν κάτι εδώ σε εμάς. Πρέπει να ξεφορτωθούν αυτά τα. Εμείς τι είμαστε, σκουπιδότοπος. Μηχανές αυτές, όχι βέβαια, ακριβώς. Μηχανές οι οποίες είναι καλές για άλλη εποχή. Περασμένης εποχής, οι οποίες δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε έχουμε να περιμένουμε και από την διπλανή μας πάρο την αντίδραση και την στεναρή αντίσταση, για να το πω έτσι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, προκειμένου να προφυλαχθούν τα νησιά και το φυσικό κάλλος που διαθέτουμε εδώ στις Κυκλάδες και σε όλη την Ελλάδα γενικότερα. Λύσεις νομίζω υπάρχουν και ψάχνοντας, όπως φαντάζομαι και εσείς έχετε κάνει, βλέπετε πράγματα και αλλαγές που γίνονται. Για παράδειγμα, στο εξωτερικό και εδώ στην Ελλάδα εφαρμόστηκε πρόσφατα, στην Εθνική Οδό, φωτοβολταϊκά στο πλάι των δρόμων που είναι πάνω στο. Στα κάγκελα, έτσι. Μας, στο πλάι δηλαδή, ούτε καν υψωμένα. Οπότε λύσεις υπάρχουν, φτάνει να πρέπει να γίνουν και οι σωστές. Πρέπει πρώτα να κάνουμε εξοικονόμηση, mm-hmm. να δούμε πού βρισκόμαστε και μετά να δούμε με ένα σχεδιασμό στρατηγικό και κεντρικό, πανευρωπαϊκό θα έλεγα, το πώς και πού θα τοποθετούν τι για να παράξουμε ηλεκτρική καθαρή ενέργεια. Ακριβώς. Κύριε Κοβέο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση και ξέρω ότι αν σας χρειαστούμε ξανά θα σας έχουμε. Είναι η αλήθεια. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, να ευχηθώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι σε όλους. Να είστε καλά.